μας συστήσανε τρία παιδιά τώρα που έχουν κορονοϊό, το οποίο άλλαξε όλη η ομάδα. Από εκεί πέρα για μένα το παιχνίδι κρίθηκε στο 46 με τον πέναλτι. Εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Δηλαδή δεν τρως όταν πας, να πας στα αποδυτήρια να φάεις γκολ τώρα. Δεν ξέρω αν ήταν πέναλτι. Πιστεύω ότι από εδώ που το είπαμε ήταν πέναλτι. Δηλαδή σωστή απόφαση του διαιτητή. Αλλά δεν κάνεις πέναλτι στο 46. Το παιχνίδι πήγαινε μετά ισορροπημένο πιστεύω. Κάμανε 2-3 ευκαιρίες αυτοί, 2-3 σουτ. Ήταν καλύτερα από εμάς σε όλες τις γραμμές. Είχαμε απώλειες. Είχαμε 3-4 παιδιά τα οποία λόγω κορονοϊού δεν μπορούσαν να έρθουν σήμερα. Η επόμενη μέρα του Χάλη μπορεί να μην τα κατάφερε στο κύπελο, ενδεχομένως δεν θα τα καταφέρει ή δύσκολα θα τα καταφέρει τουλάχιστον να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Τι σημαίνει όμως αυτό για τον Παρύπετρο, ότι επιστρέφουμε εκεί που βρισκόμαστε, ξαναπατάμε στα πόδια μας γερά και ξαναβγαίνουμε. Έχει γίνει σχεδιασμός ήδη, έχουμε ξεκινήσει σχεδιασμό. Έχω μιλήσει με το Συμβούλιο για να ξεκινήσουμε για το β' τοπικό του χρόνου. Δηλαδή το έχουμε κουβεντιάσει τώρα και 10-15 μέρες. Και ξεκινάμε να αρχίσουμε πάλι από το 0. Δηλαδή να πάμε στο β' τοπικό, μια καλή πορεία. Να μαζευτούν, εγώ όπως το έχω πει, να μαζευτούν όλα τα παιδιά από την περιοχή, κάποια παιδιά που έχουν σταματήσει ή κάποια μικρά που έρχονται, να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα στο β' τοπικό. Να είναι ανταγωνιστική. Φτιάξατε μια ομάδα πριν 6 χρόνια. Φτάσατε σήμερα στο σημείο να είστε ιστορικά η πρώτη ομάδα στο 50ετή θεσμό του Κυπέλλου Χανίων, β' κατηγορία που θα παίξει τελικό. Τι να πρωτοπεί κανείς. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να συγχαίρουμε τους εαυτούς μας, διότι ξέρουμε τα ελαττώματά μας, έτσι. Αυτό που έχω να πω ότι είναι ότι το σωματείο μας είναι ένα σωματείο που όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτό βάζουν εαυτούς στην υπηρεσία του συνόλου. Και ό,τι έχουμε καταφέρει είναι μέσα από την ομαδική δουλειά. Κανείς μας δεν ηγείται. Κανείς μας δεν έπεται. Όλοι είμαστε σημαντικοί. Όλοι προσπαθούμε ό,τι έχουμε από την προσωπικότητά μας και από την ιδιωτικότητά μας καλό να το φέρουμε στο σύλλογο. Από εκεί και πέρα φανήκαμε τυχεροί σε κάποιες φάσεις. Παίξαμε με ομάδες βατές στην έδρα μας. Αποκλείσαμε βέβαια τρεις ομάδες της παραπάνω κατηγορίας. Το χαιρόμαστε αυτό, είναι μια παρακαταθήκη. Είναι κάτι που καταρχάς μας δίνει μια λύτρωση για τη συνέχεια και μας δίνει και την ελευθερία να ονειρευόμαστε. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων, θεωρώ. Από εκεί και πέρα όλα τα συγχαρητήρια αξίζουν στα παιδιά. Εμείς αυτό σαν διοίκηση που μπορούμε να πούμε είναι ότι το μόνο που υποσχόμαστε ότι θα είναι πάντα βιώσιμος αυτός ο σύλλογος και από εκεί και πέρα εφόσον υπάρχει η ζωή, ελπίζουμε στα καλύτερα. Αυτά έχω να πω σαν διοικητικός. Ο λόγος θεωρώ ότι ανήκει στους πρωταγωνιστές από εκεί και πέρα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Είστε ο προπονητής, αυτό λέγα και στο Χρήστο πριν από λίγο, της πρώτης ομάδας β' κατηγορίας που θα παίξει σε τελικό Κυπέλλου Χανίων στα 50 χρόνια του θεσμού. Εγώ θα το έλεγα διαφορετικά. Οι ποδοσφαιριστές αυτή είναι η ομάδα που θα παίξει, όπως το είπες εσύ, εδώ και τόσα χρόνια β' κατηγορία ομάδα, θα παίξει στον τελικό. Εντάξει, είναι για μας, ήταν από την αρχή και βάσει τις διασταυρώσεις που πηγαίνανε και με αυτό που πετύχανε και οι προηγούμενοι προπονητές, οι διασταυρώσεις ήταν πολύ καλές και αυτό που κάναν τα παιδιά και μπορούσαν να κάνουν. Και όχι μόνο μπορούσαν να το κάνουν, πιστεύω ότι. Κουτς, ότι απέμεινε για σένα. Έστω και λίγο. Τον αγαπάμε. Τον αγαπάμε. Είπε το! Εμείς θα κρυώσουμε όλοι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και νομίζω ότι από την αρχή της περίοδου είχε γίνει μια προσπάθεια από τους άλλους προπονητές και νομίζω ότι συνεχίζεται. Και αυτό που λες τώρα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι για να σπάνε, δηλαδή αυτές οι, πώς να τις ονομάσω. Αλλά πιστεύω ότι κυρίαρχο ρόλο σε αυτό... Την Κυριακή μην τυχόν και δεν έρθουν αυτοί. Λοιπόν, όπως βλέπεις, δεν μπορεί να τελειώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Άμα δεις τίποτα, εσύ μιλά. Ναι. Και καθαρά όλη η προσπάθεια είναι των ποδοσφαιριστών, γιατί αυτοί συμμετέχουν. Εμείς είμαστε βάζουμε ένα λιθαράκι που λέει ο λόγος. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και νομίζω ότι αυτοί αξίζουν συγχαρητήρια. Όμως,
τα πανηγύρια ωραία είναι, καλά κρατούν μέχρι σε ένα σημείο. Την Κυριακή, το Σάββατο πότε παίξουμε δεν ξέρω, έχουμε ένα ντέρμπι που είναι πολύ καθοριστικό για μας και θα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι καταρχήν μετά από αυτό που έγινε σήμερα εδώ και την επίτευξη το ότι είμαστε στον τελικό και από εκεί πέρα να δούμε και το πρωτάθλημα γιατί θα πρέπει στη φάση που είμαστε και στη βαθμολογική θέση που είμαστε πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να το διεκδικήσουμε. Και νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε, να προσπαθήσουμε. Από εκεί πέρα παίζουν και άλλες οι ομάδες, όπως είναι αξιόλογες όλες οι ομάδες μέχρι το 4, 5, 6. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι θα κάνουμε την προσπάθειά μας, τουλάχιστον συνειδησιακά, ότι είχαμε τη συνείδησή μας καθαρή ότι προσπαθήσαμε. Και αν μας βγει, θα κάνουμε ταμείο στο τέλος. Αν δεν μας βγει, θα έχουμε πάντως τη συνείδησή μας καθαρή ότι κάναμε την προσπάθειά μας και ό,τι γίνει.